Παίρνουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Περσία που προσπαθεί να βγει. Το Σέστης γίνεται μια απόκρουση, έρχεται η μπάλα πολύ ωραία και έχουμε το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Ενώ συμπληρώσαμε 43 δευτερόλεπτα, θαυμάσιο γκολ από τον Κώστα Ορφανό που τον βλέπετε εδώ να πανηγυρίζει πλην να συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό με θεαματικό τρόπο. Ξαναβλέπετε όμως τη φάση. Ο Τάκης Περσίας εδώ που διώχνει την μπάλα προς την επίθεση. Γίνεται μια αποκρούση. Φτάνει μπάλα στην περιοχή και ο Ορφανός ευνηδιάζει τον Γρηγοριάδη με αυτό το ανάποδο σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Ολυμπιακός. Δόξα 1-0 στα 45 πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Απόκρουση από τον Μαργαριτίδη, μπάλα στον Κοκολάκη. Κοκολάκης Σέστιτς, παίζουν ωραία το 1-2. Η μπάλα φτάνει στον Αναστόπουλο που προσπαθεί να ξεφύγει από τον Μπάχα Τουρίδη. Στον Ορφανό η μπάλα μέσα στην περιοχή. Ορφανός κάνει το σουτ, γίνεται μια κόντρα της μπάλας στο δοκάρι. Σέστης στον Παπαδόπουλο, πολύ ωραία. Σέντρα από τον Παπαδόπουλο, κεφαλιά από τον Ορφανό, η μπάλα στο δοκάρι του Γρηγοριάδη. Λίγο έλειψε ο Ορφανός να κάνει το 2-0, άνοιξε το σκορ στα 45 πρώτα δευτερόλεπτα και η μπάλα στη δόξα. Προσπαθεί και ξεφεύγει ο Ορφανός, Κοκολάκης. Αναστόπουλο στην κεφαλιά, η μπάλα για δεύτερη φορά στο δοκάρι της δόξας δράμας και κόρνερ από τον Σταύρου, σώνεται έτσι η δόξα από μια δεύτερη παραβίαση ακριβώς το 11. Φάουλ. Με εκτελεστή να δούμε τον Μίχο ή τον Σέστιτς. Σέστιτς με φάλτσο η μπάλα, τέταρτο δοκάρι για τον Ολυμπιακό. Στο δοκάρι του Γρηγοριάδη η μπάλα, η δόξα κρατάει το 1-0. Το 1-0 που χάνει βέβαια από τον Ολυμπιακό. Παίρνει την μπάλα ο Τόγιας και φεύγει μόνος του. 1-0 κερδίζει ο Ολυμπιακός, περνάει από τον Γρηγοριάδη, έρχεται ο Αναστόπουλος, πλασάρει την μπάλα στα δίχτυα της δόξας και κάνει ακριβώς το 28 το 2-0, αλλά το γκολ δεν έχει μετρήσει. Δεν έχει μετρήσει γιατί ο διαιτητής κύριος Ντόντος έχει προηγούμενα σφυρίξει φάουλ. Ναι, εδώ που ανατρέπει ο Γρηγοριάδης τον Τόγια, ο διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι με σφύριγμα και έτσι ο Αναστόπουλος που τον βλέπετε να στέλνει την μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα. Είναι κάτι που δεν μετράει σαν γκολ. Πίσω η μπάλα. Τσελεμπής με τον Κοκολάκη κερδίζει την κόντρα. Ο Τσελεμπής, Κοκολάκης, Τσελεμπής πάντα στην περιοχή γυρίζει την μπάλα, κοντράρει και γκολ. Ισοφαρίζει η δόξα δράμα στον Ολυμπιακό ακριβώς το 14 του δεύτερου μέρους 1-1. Να ο μεγάλος ευνηδιασμός στον Ολυμπιακό που προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό με τον Ορφανό. Ατύχησε 4 φορές σε ισάριθμα δοκάρια. Ξαναβλέπετε εδώ τη φάση. Φεύγει ο Κοκολάκης, ο Τσελεμπής από τον Κοκολάκη, φεύγει και από τον Μίχο, τον κυνηγάει ο Κοκολάκης, πάντα ο Τσελεμπής στην περιοχή του Ολυμπιακού. Γίνεται η προβολή από τον Μίχο, πλασάρει ο Τσελεμπής και η μπάλα στα δίχτυα του Σαργκάνη για να γίνει ακριβώς το 14 το Ολυμπιακός δόξα 1-1. Σέστιτς που κάνει τη σέντρα. Χτυπάει μπάλα στον Βασιλακάκη, ζητούν πέναλτι υπέρ του Ολυμπιακού, δεν βλέπει πρόθεση ο κύριος Ντόντος, το παιχνίδι συνεχίζεται, γίνεται μακρινά η παλιά από τον... Ποιος πρέπει να ήταν, ναι, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ο Πέτρος Μίχος και κάνει το 2-1 ακριβώς το 16 του δεύτερου μέρου. Ο Μίχος εδώ τραβιέται την παίκτη της δόξας για offside, πλασάρει τον Γρηγοριάδη που βρίσκεται συχνά έξω από το τέρμα του. Κάστο Βασίλης. Μαρκάρεται δυνατά ο Ιφαντίδης από τον Παπαδόπουλο, αφήνει μάλλον το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Αυτό το φάουλ, Τσελεμπής ο σκόρερ της δόξας στο 59, έκανε το 1-1. Σούτ από τον Πανίδη και out. Τόγιας από το πλάγιο του Βαβακούλα, Σέστιτς. Ο Ορφανός που μπαίνει, τον κρατάει ο Σταύρου, πλασάρει ο Ορφανός και κάνει το 3-1 ακριβώς το 33 του δεύτερου μέρους. Ο Κώστας Ορφανός που τον βλέπετε εδώ σιγουρεύει την νίκη του Ολυμπιακού 3-1.